Mr. President, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξοχότατοι, είναι χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή τη ζωτική σημασία σύνοδο εδώ στο Παρίσι, από το Παρίσι, την πόλη που χτυπήθηκε από την τρομοκρατία. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης και οικολογικής συνειδητοποίησης. Το COP21 θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα, γιατί θα οδηγήσει σε μια γρήγορη μετάβαση, σε μια βιώσιμη κοινωνία. Είμαστε εδώ για να λάβουμε αποφάσεις που θα μας δεσμεύουν όλους. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε εδώ να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε. Η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, εκτός από το να αποδομεί την κοινωνική συνοχή, επίσης κλέβει το μέλλον των παιδιών μας, γιατί σταθερά διαβρώνει τις βάσεις, τις οικολογικές και τις περιβαλλοντικές της κοινωνικής αναπαραγωγής. Υπό αυτή την έννοια, η διαδικασία οικολογικής μεταβολής των κοινωνιών μας μαζί με την κοινωνική αλλαγή μέσα από την προοπτική μιας παγκόσμιας κοινότητας χωρίς ανισότητες. Δεν μπορούμε να λάβουμε μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις για αυτόν τον πλανήτη στη βάση του κέρδους και της μεγιστοποίησης του κέρδους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ζωές μας στις αγορές και στις πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι οικολογικές προοπτικές πρέπει να γίνουν εργαλεία για την κοινωνική αλλαγή. Η συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει να μας προσφέρει ένα δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να είμαστε όλοι υπόλογοι και να μπορούμε μέσα από διαφάνεια να είμαστε όλοι υπόλογοι και όλες οι μεριές να δεσμεύονται. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ζούμε μια οικονομική και κοινωνική κρίση, τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησής μας. Το 20% σχεδόν των πόρων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνονται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε ένας θαλάσσιος λαός, βασιζόμαστε στο θαλάσσιο εμπόριο και θεωρούμε την πράσινη ανάπτυξη το πιο σημαντικό γεγονός. Πιστεύουμε ότι ο διεθνής θαλάσσιος οργανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα πλοία. Τα αίτια λοιπόν μας οδηγούν στην Ελλάδα έχουμε μια πηγή αστάθειας. Οι μεγάλες καταστροφές περιβαλλοντικές, η αποψήλωση των δασών και η ακραία φτώχεια ουσιαστικά υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη ζωή των πιο ευάλωτων πηγών, των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οδηγεί σε νέες προσφυγικές ροές. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βιώνει μια τεράστια κρίση προσφυγική και δίνει πρώτη πολιτική προτεραιότητα στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ώστε να συμβάλλουμε στην ειρήνη. Ελπίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα δεν θα αποδειχτούμε κατώτεροι των περιστάσεων. Ελπίζω ότι δεν θα επιτρέψουμε οι μελλοντικές γενιές να μας κατηγορήσουν ότι δεν αρπάξαμε την ευκαιρία. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορικά βήματα και θα πρέπει να τα κάνουμε εδώ και τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.